Τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για τις μεταρρυθμίσεις στο Λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάσε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου. Μεταρρυθμίσεις ωστόσο που δεν αναμένεται να ξεφύγουν από το πλαίσιο όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί κατά περιόδους. Τέσσερις ομάδες προσανατολισμού, όσα και τα επιστημονικά παιδεία, σχολές ελεύθερης πρόσβασης, αλλαγές στις εξετάσεις για το απολυτήριο, κατάργηση των λατινικών και αντικατάστασή τους από την κοινωνιολογία, κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας καθώς και κατάθεση μηχανογραφικού από την έναρξη της τρίτης λυκείου είναι οι βασικές βελτιώσεις στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου. Η τρίτη λυκείου γίνεται μια τάξη καθαρά για την εισαγωγή των παιδιών στο πανεπιστήμιο, δηλαδή μια τάξη η οποία είναι προσαρμοσμένη σχεδόν φροντιστηριακά προς τις πανελλήνιες εξετάσεις. Σίγουρα τυπητές αλλαγές, ότι έχουμε τέσσερις ομάδες προσανατολισμού αντί για τρεις, με τρία μαθήματα η κάθε ομάδα, που η μόνη αλλαγή σημαντική είναι ότι φεύγουν τα λατινικά για την κοινωνιολογία. Mm-hmm. Και το τέταρτο μάθημα που θα δίνουν τα παιδιά πανελλήνιες είναι το μάθημα της έκθεσης της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, που θα είναι κοινό για όλους. Βασική αλλαγή είναι στον αριθμό των ωρών που θα διδάσκονται μέσα στη τάξη, που είναι περισσότερο από ό,τι στο προηγούμενο, γιατί μειώνονται τα μαθήματα της γενικής. Βασική αλλαγή είναι ότι ένα παιδί θα δηλώνει μόνο τις σχολές της ομάδας προσανατολισμού την οποία έχει επιλέξει και δεν θα μπορεί να έχει μια κινητικότητα, δηλαδή να μπορεί να πηγαίνει από το ένα επιστημονικό πεδίο στο άλλο. Mm-hmm. Για να το εξηγήσω αυτό, να το καταλάβουν οι γονείς και τα παιδιά. Στο τωρινό σύστημα μπορούσες να έχεις τα τέσσερα μαθήματα που επέλεγες, π.χ. φυσική, χημεία, βιολογία και έκθεση, για να πας στην ιατρική, mm-hmm. αλλά μπορούσες να πάρεις και να δώσεις και ένα πέμπτο μάθημα τα μαθηματικά για να μπορέσεις να ανοίξεις τις σχολές των πολυτεχνείων ή τις ψυχομαθηματικές. Τώρα αυτό δεν θα γίνεται, θα πηγαίνουμε απευθείας και μόνο την ομάδα προσανατολισμού που είμαστε και θα έχουμε αυτή την επιλογή. Μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Παιδείας στοχεύει στην προσπάθεια ενίσχυσης του κύρους του απολυτηρίου του σχολείου. Η τρίτη τάξη του Λυκείου αναμορφώνεται πλήρως και μετατρέπεται σε ένα προπαρασκευαστικό έτος για την ανώτατη εκπαίδευση για όσους φυσικά θέλουν να προχωρήσουν σε σπουδές. Οι πανελλήνιες εξετάσεις που θα ακολουθούν τις απολυτήριες στα σχολεία παραμένουν όπως είναι σήμερα, με τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, στο πρότυπο των παλαιών δεσμών που αποτέλεσαν άλλωστε και το μακροβιότερο σύστημα στην ιστορία των διαγωνισμών εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, ενώ δημιουργείται ζώνη ελεύθερης πρόσβασης των υποψηφίων για την ανώτατη εκπαίδευση μόνο με τον βαθμό του απολυτηρίου. Δεύτερη πολύ σημαντική αλλαγή είναι ότι το εθνικό απολυτήριο θα μετράει κατά ένα ποσοστό 10% σαν ποσοστό επί του συνόλου του βαθμών που θα βγαίνουν για να μπαίνει το παιδί στο πανεπιστήμιο, το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα, υπήρχε πολύ παλιά. Άλλη σημαντική αλλαγή είναι ότι θα υπάρχουν μια ομάδα από σχολές χαμηλή ζήτηση, όπως λέμε, τις οποίες θα μπορούν τα παιδιά να περνάνε χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή, τελειώνοντας την τρίτη λυκείο, θα δίνουν εξετάσεις για το απολυτήριο με τα μαθήματα αυτά που είπαμε και την πτυχή τη μέχρι τα μαθηματικά και τα αρχαία, ό,τι επιλέξει ο καθένας, αλλά θα μπορούν να επιλέξουν να μην πάνε να δώσουν πανελλήνιες. Οπότε, με το απολυτήριο θα υπάρχει ένα αριθμό από θέσεις, σχολές χαμηλή ζήτηση, αυτές δηλαδή οι οποίες μένουν κενές και έχουν πάρα πολύ χαμηλή βάση. Όπου εκεί το παιδί θα πηγαίνει χωρίς πανελλήνιες. Και αυτός ο οποίος θα δίνει πανελλήνιες θα δηλώνει τις σχολές υψηλή ζήτηση. Το θέμα βέβαια είναι ότι αυτό θα γίνεται από πριν. Δηλαδή, από το τέλος της Β' Λυκείου το παιδί θα επιλέγει, θα κάνει ένα μικρό μηχανογραφικό, και αυτό είναι καινούργια αλλαγή, το οποίο θα δηλώνει 10 σχολές, τις οποίες θέλει, και με βάση το τι δηλώσαν τα παιδιά και πού υπάρχουν κενές θέσεις, κάποιες από αυτές θα χαρακτηρίζονται σαν χαμηλή ζήτηση, κάποιες θα είναι υψηλής. Οπότε, αυτός ο οποίος θα έχει επιλέξει να μην δώσει πανελλήνιες, δεν μπορεί, θα πάει εκεί. Αν επιλέξει να δώσει πανελλήνιες, χάνει το δικαίωμα να πει σε κάποιες από τις σχολές, παρόλο που θα είναι πολύ πιο χαμηλή η βάση, γιατί αυτή η επιλογή θα γίνεται τελικά το Φεβρουάριο τρίτη λυκείου. Και μετά, αν έχει επιλέξει να δώσει πανελλήνιες, μόνο με τις σχολές τις οποίες έχει βάλει το μηχανογραφικό, θα πηγαίνεις για το πανεπιστήμιο.